Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συγκοινωνίες, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός και θα απεργήσουν. Ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Οικονόμου, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και το κράτε σας. Καταρχάς, δώστε μας την πληροφορία, γίνεται για λίγο ρεπόρτερ, δημοσιογράφος. Ποιος απεργεί αύριο, ποιος έχει στάσει τελικά? Ωραία, να σας βοηθήσω. Καταρχήν, τα σωματεία Σταθερή Τροχιά, στο μετρό και στο ΝΙΣΑΠ και στο ΤΡΑΜ, είχαν πάρει απόφαση τη Δευτέρα ώστε να πάνε αύριο για στάση εργασίας. Με κύρια θέματα την υγεία των επιβατών και των εργαζομένων. Mm-hmm. Όπως επίσης και τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε τροχαίο υλικό και σε εργαζόμενους, σε ηλεκτροδικούς και τεχνίτες. Τα σωματεία όμως πιέστηκαν αρκετά και από την κυβέρνηση και κυρίως από την εργοδοσία. Και πιέστηκαν αυτό που λέμε μία με το καρότο, δηλαδή ελάτε να σας δώσουμε αυτά που σας χρωστάμε, και μία με το μαστίγιο, καθίστε καλά γιατί θα πάμε στον εισαγγελέα. Αυτή είναι η μία πλευρά που θα φέρει τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε αναστολή των κινητοποιήσεων σε ηλεκτρικό μετρό και τραμ. Υπάρχει προς το παρόν αναστολή των κινητοποιήσεων για αύριο που θα φέρει τροχιά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ηλεκτρικός μετρό και τραμ αύριο δουλεύουν κανονικά. Μάλιστα. Τι δεν δουλεύει? Τι δεν δουλεύει? Τώρα τι έχουμε εδώ? Εδώ που έχουμε πολύ οξυμένο το πρόβλημα είναι στα λεωφορεία, στα μπλε λεωφορεία. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις λεωφοριακών γραμμών κορμών που λέμε, όπως το 550, που ανεβαίνουν την κυφυσία με 140 και 150 επιβάτες μέσα. 140 σε αυτές τις συνθήκες του κορονοϊού? Βέβαια. Όταν το δρομολόγιο είναι κάθε 15-20 λεπτά και οι εργαζόμενοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, αναγκαστικά θα μπουν. Μάλιστα. Από τον προηγούμενο μήνα έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση να μιλάει για έσοδο το ΚΤΕΛ. Ήδη έχει βάλει στην αστική κοινωνία 10 λεωφορεία το ΚΤΕΛ. Τη στιγμή που εμείς έχουμε 900 λεωφορεία κινητοποιημένα με βλάβη στα μακστάσια. Και η κυβέρνηση, αντί να φτιάξει αυτά τα λεωφορεία, από τα 200 λεωφορεία, 170 να πω πιο συγκεκριμένα, έχουν μικροβλάβες. Δηλαδή, ακόμα μπορεί να είναι και λεωφορείο που λέμε μέσα για μια κόρνα. Και αντί να φτιάξει τα 170 λεωφορεία, έχει βγει παγανιά στην επαρχία να βρει ό,τι λεωφορείο μπορεί να βρει στην Αττική. Πείτε μου κάτι, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εδώ και δύο εβδομάδες παραπάνω, που ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει εκείνο τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις ότι θα έρχονταν 100-200 νέα λεωφορεία. Δεν έχουν έρθει αυτά? Έχουν έρθει, έχουν μπει στη γραμμή? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουν έρθει. Απλά προσπαθούν από όλη την Ελλάδα όπου βρουν να μαζέψουν λεωφορεία. Και μάλιστα τα λεωφορεία που έχουν έρθει στην Αθήνα λείπουν από άλλες περιοχές Ελλάδας. Σύνοτι είναι παλιές τεχνολογίες. Μάλιστα, προχθές να σας πω συγκεκριμένα, λεωφορική γραμμή 122 Σαρονίδα, σταθμός Ελληνικό, το λεωφορείο δουλεύει με ανοιχτή την πόρτα. Γιατί? Έκανε δρομολόγιο με επιβάτες μέσα και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Γιατί? Γιατί χάλασε δεν και έκλεινε. Δεν είχαν τεχνίτη, δεν τα αποσύρανε, δεν έκλεινε η πόρτα και έκανε δρομολόγιο. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες. Μάλιστα. Αύριο υπάρχει απόφαση της Ομοσπονδίας Μεταφορών για απεργία στην οστή, δηλαδή στα μπλε λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή περίπου 500 οδηγοί και παραπάνω θα πάνε με την απόφαση της Ομοσπονδίας και θα απεργήσουν. Αυτό θα υπάρχει μεγάλη διαπάλη μεταξύ των ταξικών δυνάμεων και των εργοδοτικών δυνάμεων Πασκεδάκη, οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και τις αγοριστικές διαθέσεις των εργαζομένων. Δηλαδή, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει απεργία στα μπλε λεωφορεία από τι ώρα, από τις 6 το πρωί? Υπάρχει απεργία από τις 5 το πρωί μέχρι 5 το πρωί της επόμενης. Αύριο μάλιστα. Στα μπλε λεωφορεία. Μάλιστα. Και αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει και απεργία των οδηγών στα ΚΤΕΛ? Υπάρχει και απεργία των οδηγών στα ΚΤΕΛ, αλλά υπάρχει δυσκολία δυστυχώς να μπορέσει αυτή η απεργία να περπατήσει. Οπότε ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις στα μπλε λεωφορεία. Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πρόβλημα για τους επιβάτες και τους εργαζομένους, ξαναλέω ξανά. Δηλαδή, οι επιβάτες είναι μέσα στα σαρδέλες στις ώρες αιχμής. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, στην ουσία δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Από το Μάρτιο ζητούσαμε άμεσα προσλήψεις και άμεσα επισκευή του στόλου. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει αυτή τη στιγμή 900 λεωφορεία και τρόλεϊ ακινητοποιημένα με βλάβη και να ψάχνει στην επαρχία να βρει σαράβαλα για να λύσει το πρόβλημα. Συγγνώμη, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη. Τι χρειάζεται για να αγοραστούν αυτά τα έρματα τιμημένα, τα ανταλλακτικά, για να μπουν αυτά τα 900 λεωφορεία σε λειτουργία?
πολιτική απόφαση να συνεχίσουν οι αστικές κοινωνίες να είναι στα χέρια του δημοσίου, να δοθούν χρήματα, να επισκευαστούν τα χρήματα. Είναι πολύ απλό. Απλά υπάρχει κυβέρνηση... αντίθετη απόφαση δηλαδή. Μα η κυβέρνηση ετοιμάζεται, βγαίνει ο ίδιος ο Υπουργός και λέει ότι έχουμε μισό δισευρώ για τις αστικές κοινωνίες. Και βλέπουμε ότι δεν έχει δοθεί ένα ευρώ για να φτιαχτεί ένα λεωφορείο που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται με μικρή βλάβη στα μακροστάσια, αλλά ετοιμάζεται να το δώσει σε ιδιώτες και φέρνει μέσα τα χτέλη. Όταν εσείς και ως οδηγοί, ως εργαζόμενοι, όταν μας είπατε προηγουμένως, πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, στην Κηφισίας, 140-150 άνθρωποι, εσείς αυτό πώς το βιώνετε, αλλά και ο κόσμος πώς το βιώνει αυτό το πράγμα? Ο κόσμος το βιώνει δύσκολα. Παίρνει τα μέτρα προστασίας που πρέπει, δηλαδή φοράει μάσκες, φοράει γκάντια, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η κυβέρνηση άμεσα να φτιάξει τα σχήματα να βγουν για δουλειά και να κάνει προσλήψεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτό. Τι προσλήψεις έχουν γίνει, κύριε Οικονόμου, από το Μάρτιο που έχουμε την πανδημία στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Ούτε μία πρόσληψη. Και πόσοι λείπουν? Λείπουν τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενοι και μικρό νούμερο, λέω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν έχετε εσείς. Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις. Δεν σ' άκουσα. Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις στον ΟΑΣΑ. Με προκήρυξη το 2006. Οι τελευταίοι ήρθαν το 2008 και το 2011 φύγανε 700 οδηγοί και τεχνίτες με μετάταξη. Εσείς υπάγεστε σε αυτό το 1-5 των μνημονιακών, το παλαιόν? Παλιά υπαγόμασταν, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, δηλαδή να φύγουν 5 να έρθει ένας, αλλά έδιωξε επιπλέον προσωπικό. Σου λέει ότι έχω να κάνω ένα διαγωνισμό από το 8 και μου φύγανε και 700 το 11. Ναι, το κατάλαβα. Και μάλιστα ακόμα και σήμερα με τη λεγόμενη κινητικότητα του δημοσίου υπογράφει η διοίκηση και διώχνει κόσμο. Ενώ έχει μεγάλες ανάγκες. Δηλαδή, πόσο είναι ο αριθμός των εργαζομένων συνολικά στα μπλε λεωφορεία? Στα μπλε λεωφορεία είναι περίπου οδηγοί, τεχνίτες και λίγοι διοικητικοί υπάλληλοι που είναι γύρω στις 4.000. Πόσο? Γύρω στους 4.000. 4.000. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε οδηγούς και μεγάλη έλλειψη σε τεχνίτες. Συνολικά οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες μαζί με τρόλεϊ και τα λοιπά πώς είναι? Περίπου είναι στις 6.000 με 6.500 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Με τάση συνεχής μείωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τα εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, μας είπατε, 900 λεωφορεία τα οποία είναι αραγμένα στα αμαξοστάσια. Ότι δεν υπάρχουν και τρόλεϊ, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για να φτιαχτούν αυτά. Οδηγεί στον δρόμο πώς είστε? Ότι, συγγνώμη λίγο, να κάνω την ανακεφαλαίωση. 170 λέτε ότι άμα του φτιάξει την κόρνα, ξέρω εγώ, άμα του φτιάξει τον καθρέφτη, μπορεί να βγει και να παρέχει τις υπηρεσίες στον κόσμο. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα μου λέτε ότι έχουν φέρει κάτι σαπάκια κτέλ που χαλάνε πόρτες και είναι ανοιχτές κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και ότι στην Κηφισίας για να πάει ο κόσμος στη δουλειά του, στηβάζονται σαν τις σαρδέλες 140 και 150 άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτό στο χωριό μου ξέρετε πώς το λένε, κύριε Οικονόμου? Επιτελικό κράτος. Από ποιο χωριό είσαι, ρε φίλε? Από την υπέροχη Αμαλιάδα. Α, γιατί το επιτελικό κράτος γεννήθηκε στην Κάρπαθο, γι' αυτό το λέω. Μετακόμισε. Ήταν μετακόμιση από την Αμαλιάδα. Είναι έμπνευση Καρπάθου το επιτελικό κράτος. Για πείτε μας. Μας ακούτε? Δεν σ' ακούω. Είχα ρωτήσει εγώ πόσοι οδηγοί είναι στο δρόμο. Είναι περίπου 3.000 οδηγοί. 3.000. Μάλιστα. Ναι. Δεν φτάνουμε. Πάντως, εμείς κλείνοντας να πω ότι θα δώσουμε τη μάχη μας να υπερασπιστούμε την υγεία των επιβατών και των εργαζομένων. Και καλούμε και άλλους και άλλα συνδικάτα και άλλους μαζικούς φορείς να πάρουν μαζί μας πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε αυτό να το πετύχουμε. Την υγεία μας δεν τη διαπραγματευόμαστε και δεν την αφήσουμε στα χέρια κανενός. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Οικονόμου. Είστε καλά.